του κυρίου Χρύσανθου, εν αναμονή της απόφασης του εφετείου, ο 82χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί ξανά στο νοσοκομείο της Λεμεσού με προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν βέβαια τον άνθρωπο. Εμείς θα πάμε στην φιλτάτη Μαρία Νεοφύτου, τη δικηγόρο του κυρίου Χρύσανθου. Αγαπητή μου Μαρία, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι πάντα έτσι με το χαμόγελο και πάντα όποτε ζητήσουμε την συνεισφορά σου είσαι πάντα πρόθυμη. Και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά, για καλά. Να δούμε τι γίνεται με την, πρώτα με την υγεία του 82χρονου. Πώς είναι τα πράγματα. Νοσηλεύτηκε εκτάκτως πριν λίγες μέρες ο κύριος Χρύσανθος. Αργά το βράδυ ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Αμέσως οι αστιφύλακες έδρασαν. Τον μεταφέραν με περιβολικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού που και κρατήθηκε. Είναι ακόμη εκεί. Δεν έχω μιλήσει ακόμη με τους γιατρούς του. Θα περιμένω έτσι να γίνει 9 η ώρα μετά από τις πρωινές επισκέψεις των ιατρών προς τους ασθενείς για να λάβω την περαιτέρω ενημέρωση. Είναι στο παθολογικό τμήμα να πούμε. Είναι στο παθολογικό τμήμα, ναι. Και το πρόβλημα εντοπίζεται στην καρδιά, έτσι. Κάτι προβλήματα με τους παλμούς. Ένιωσε έντονος πόνους πίσω στην πλάτη, στην καρδιά. Οι γιατροί θεωρήσαν ότι θα έπρεπε να μείνει για τουλάχιστον μία 24ωρη παρακολούθηση. Είναι ακόμη όμως στο Γενικό Νοσοκομείο. Και είναι φρουρούμενος εκεί, αγαπητή Μαρία. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, αλίμονο. Άμα το φρουρήσει, μπορεί να την κοπανίσει, να του σκάσει, καταλάβες. Βέβαια, αλίμονο. Αν δεν το φρουρούνε, πώς είναι, ένας ή δύο φρουροί. Ένας. Μάλιστα. Είναι κατάδικος όμως. Για όνομα του Θεού δηλαδή τώρα. Μην τρελαθούμε τελείως αυτόν τον τόπο. Τέλος πάντων, πάμε στα της έφεσης. Είσαι αισιόδοξη ότι θα έχουμε ευτυχή κατάληξη. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα το έχουμε κάνει με την εισήγηση και του Γενικού Εισαγγελέα της Νομικής Υπηρεσίας ως προς το ότι είχαν συμφωνήσει εν τέλει ότι η ποινή θα έπρεπε να ανασταλεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ακούσει είτε την νομική υπηρεσία είτε εμένα. Το δικαστήριο θα είναι ο τελευταίος κριτής. Αυτός θα αποφασίσει. Καταχωρώ, θεωρώ, αύριο τα διαγράμματα. Προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να βοηθήσω τον κύριο Χρύσανθο. Θα μας καλέσει βέβαια μετά την καταχώρηση των διαγραμμάτων το εφετείο, ώστε μπορεί να θέλει κάποιες διευκρινήσεις, ίσως ζητήσει ξανά την τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας ως προς τα διαγράμματα, ως προς τη θέση μου, δηλαδή αυτά που θα γράψω επί νομικών σημείων, στα οποία θα εξηγώ γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να ανασταλεί η ποινή φυλάκιση των 2,5 ετών και μετά θα περιμένουμε την απόφαση του εφετείου. Δηλαδή, αγαπητή Μαρία, ακόμα και μετά την παρέμβαση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που ήταν παρόν στη διαδικασία του εφετείου. Ναι. Που είπε ότι η Γενική Εισαγγελία, η Νομική Υπηρεσία δεν θα έλεγε όχι στο να ανασταλεί ποινή. Μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει κάτι άλλο. Ναι. Ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν είπε δεν θα έλεγα όχι. Είπε συμφωνώ ότι θα έπρεπε να ανασταλεί. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Το δικαστήριο όμως θα αποφασίσει αν νομικά θα έπρεπε να ανασταλεί ποινή φυλάκιση ή όχι. Το δικαστήριο μπορεί βέβαια να πει, εγώ θεωρώ ότι η ποινή θα έπρεπε να είναι αυτή της άμεσης φυλάκισης. Μπορεί να το πει αυτό, μάλιστα. Μπορεί. Μάλιστα. Και πότε θα ξέρουμε τελεσίδικα όσον αφορά την απόφαση του εφετείου. Μόλις μας καλέσει το εφετείο θα σας ενημερώσει. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτή είναι η περίπτωση η οποία είχε όλους τους μετριαστικούς παράγοντες που συντείνουν για αναστολή της ποινής φυλάκισης. Μακάρι, μακάρι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα εκτάκτως στην Παρασκευή την Πασκουή, την Ελεύθερη Αμόχωστο, χθες τα μεσάνυχτα.